ότι έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και πιστεύω, είμαι βέβαιος πως η αλήθεια θα με δικαιώσει πολύ σύντομα. Κύριε Δαματίδη, επιμείνετε να βγει αυτή η δίκη σήμερα και το είπατε και από το εδόλιο, θέλατε να δικαστείτε σήμερα. Γι' αυτό και ήρθα. Και οπωσδήποτε αυτό ήταν η γνώμη. Δικηγόρος, το έχετε δει αυτό το βίντεο που έχει προβληθεί, είσαστε εσείς αυτό το βίντεο. Λοιπόν, για να τελειώνουμε το θέμα αυτό, ναι. Θα κάνουμε μια δήλωση και όλα. Ναι. Έχουν διακινηθεί στο διαδίκτυο εντελώς ψευδή αποδεικτικά στοιχεία. Το βίντεο στο οποίο φαίνεται ένα πρόσωπο που δεν φαίνεται, μάλλον φαίνονται σκιές και εκτοξεύεται μια κλωτσιά που απολύτως φεύγει μια γέροχη κυρία, δεν αφορά τον κύριο Δαματίδη. Επίσης δεν αφορούν τον κύριο Δαματίδη κάποιες φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται ένα πρόσωπο που έχει ένα μόλοπα στο μάτι. Αυτή η σκηνή με το μόλοπα, αυτή η φωτογραφία δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Δαματίδη. Αυτός ο μόλοπας πράγματι είναι στο πρόσωπο της φερωμένης παθούσης, όμως έχει προκληθεί πριν 1,5 χρόνο από πολύ γνωστό γόνο εφοπλιστικής οικογένειας που δεν επιθυμούμε να δημοσιοποιήσουμε τα στοιχεία. Επίσης, δεν έχουν καμία σχέση άλλες φωτογραφίες με τις οποίες έχει σωματικές βλάβες η κυρία. Στη δικογραφία έχουν μπει κάποιες φωτογραφίες που έχει κάποιες αμοιχές στο στήθος και στην κνήμη. Θέλω να σας πω ότι σύμφωνα με την περιγραφή του αδικήματος είναι αδύνατο αυτές τις φωτογραφίες να αφορούν τον κύριο Δαματίδη, γιατί η συγκεκριμένη κυρία φέρεται να έχει μηνύσει τον κύριο Δαματίδη ότι δήθεν της τράβηξε τα μαλλιά, ότι τη χαστούκησε και ότι της έδωσε μια κλωτσιά στο γοφό. Μέχρι σήμερα δεν έχει επισκεφτεί κανένα ιατροδικαστή, παρά το ότι έχει στα χέρια της μια ιατροδικαστική παραγγελία από την περασμένη Παρασκευή. Επίσης, δεν υπάρχει μες στη δικογραφία τίποτα που να επαληθεύει αυτά τα οποία ισχυρίζεται. Δηλαδή, δεν έχει ούτε ένα μόλοπα που θα έχει προκληθεί στο τριχοτόμερο του κεφαλιού. Δεν έχει ένα σημάδι στο πρόσωπο. Και συγχρόνως δεν έχει πει ποτέ ότι την κλώτησε ο κύριος Δαματίδης στην κνήμη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρόκειται για μια προβληματική υπόθεση. Γι' αυτό το λόγο εμείς επιθυμούσαμε διακαώς σήμερα να γίνει οπωσδήποτε το δικαστήριο. Και καθώς είδατε, με κομικές δικαιολογίες που αφορούν την κυρία Παθούση, ότι δήθεν σήμερα θα πήγαινε στο ιατροδικαστή. Η ιατροδικαστική υπηρεσία στο Ασκληπείο λειτουργεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Η εκτέλεση για τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν χρειάζεται ούτε 10 λεπτά και απλώς μεθοδεύτηκε αυτή η αναβολή. Το κόλλημα του συναδέλφου μου, επιτρέψτε να σας πω, επειδή έχω μάθει να σέβομαι τα κόλληματα των συναδέλφων, με τον ίδιο συνεννοηθήκαμε το πρωί. Ήμουν στο Μικτόρκο Τεφετίο για άλλη υπόθεση, τον είδα και στα δικαστήρια. Μου είπε ότι στις 1,5 ώρα τελειώνει. Είχε μια αναστολή μιας αποφάσεως. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο εξαφανίστηκαν όλοι σήμερα. Κύριε Βογιά, είπατε θα δούμε εκπλήξεις και άλλες. Γιατί είδαμε σήμερα σύσσωμη την οικογένεια του κ. Δαματίδη, την πρώην σύντροφό του, τους γιους του. Ναι. Και δεν ήρθε ακόμη και η πρώτη του σύζυγος.